Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελευθερία. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα σε όλους. Sport Life, την εκπομπή που μαθαίνετε τα τελευταία αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά άλλα χρήσιμα και συμβουλές πολύ πολύτιμες από την Ελευθερία. Να δούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε. Πώς είμαστε? Θα αντιστρέψουμε τα χθεσινά θέματα. Θα πάμε Αντετοκούμπο πρώτα, νομίζω ότι προηγείται και το αξίζει. Ναι, μετά Ολυμπιακούς αγώνες και θα κλείσουμε με, ένα, έτσι, πολύ, με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ναι, η αλήθεια, θεωρώ, κοίτα, είναι ότι θα μπορούσαμε σήμερα, αν είχαμε μία ώρα και ένα τέταρτο, να καλύψουμε όλη την ώρα με τον Αντετοκούμπο. Δηλαδή αυτό είναι γεγονός. Το αξίζει. Ναι, φυσικά το αξίζει. Είναι ο νέος βασιλιάς του NBA, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει τα πάντα. Έκανε τα πάντα χθες στον έκτο τελικό των Bucks με τους Suns. Παρουσία 20.000 θεατών στο Caesars Forum και 65.000 φίλων των Bucks που περίμεναν απ' έξω. Εδώ με τον μικρό γιο του, μόλις λίγο μηνών στην αγκαλιά του, στο τέλος του αγώνα, συγκινημένος, Ελευθερία. Εδώ ο κομισάριος του NBA ανακοινώνει ότι ο κράτος του NBA το 2019, MVP του πρωταθλήματος το 2020, MVP των τελικών του NBA το 2021, πραγματικά και βλέπεις εδώ και τα δύο τρόπαια πώς τα έχει σαν παιδιά του, και είναι λογικό, συγκινημένος. Τα αφιέρωσε καταρχάς στη μητέρα του και στον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια, στη μνήμη του πατέρα. Την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία, εδώ, ξέρεις τι βλέπουμε, Ελευθερία, εδώ. Τα δύο τρόπια στο κρεβάτι του σπιτιού του. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, παίρνει το κύπελο σπίτι του, μπράβο. Ιδού λοιπόν και η εικόνα που μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται, αξίζει με χίλιες λέξεις. Ναι, μπράβο, γιατί είναι δίπλα στη σύζυγό του. Λοιπόν, είναι εκεί, λένε καληνύχτα, λοιπόν, στην κυρία Αντετοκούμπο και τα τρόπαια είναι εκεί του πρωταθλήματος και του MVP που είναι το αποκλειστικά δικό του. Εντάξει, για όλα αυτά που έκανε, όταν λέμε για όλα αυτά που έκανε, θα χρειαστούμε πάλι 2 εκπομπές και 3 εκπομπές για να πούμε τι έχει κάνει. Έκανε πολλά. Ας ξεκινήσουμε από τους 50 πόντους. Αυτό και μόνο, κατάφερε να πετύχει 50 πόντους στον τελικό. Είναι ο 7ος παίκτης που το καταφέρνει αυτό σε τελικό. Σε τελικούς NBA, σε τελικούς, ναι, στην ιστορία. NBA, μιλάμε, έτσι, για 80-90 χρόνια ζωής στο NBA. Είναι μόλις ο 7ος παίκτης. Μεταξύ του LeBron και του... Μεταξύ άλλων, ναι, LeBron James, σε αυτή την επτάδα των παιχτών. Και Μάικλ Τζόρνταν. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, είναι σε μια λίστα με τους κορυφαίους που έχουν περάσει από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Μιλάμε για 50 πόντους, κάτι λιγότερο από τους μισούς. Έβαλε η ομάδα το 105, έβαλε 50 ο Αντετοκούμπο. Και μόνο το άκουσε καταρχάς αυτό και στη συνέχεια βέβαια, επειδή ποτέ δεν σταματάει, και αυτό πιστεύω ότι έχει σημαδέψει την καριέρα του, ποτέ δεν σταμάτησε να ανεβάζει τον πήχη. Ακόμα λοιπόν και χθες είπε ότι τελείωσε αυτό, είμαστε πρωταθλητές, σαφώς είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της καριέρας μου έως τώρα. Λοιπόν, ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Να το ξαναπάρουν. Αυτό λοιπόν είναι ο επόμενος στόχος. 50 χρόνια μετά οι Bucks πήραν το πρωτάθλημα στο NBA, 8 χρόνια μετά την ένταξή του στους Bucks, όταν ήταν 18 χρονών τότε, λοιπόν, και επιλέχθηκε για τα περίφημα draft στο NBA και από την πρώτη του χρονιά άρχισε να συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα. Λοιπόν, 8 χρόνια μετά αναδεικνύεται πρωταθλητής. Αυτό που λέμε βασιλιάς για όσους κερδίζουν το πρωτάθλημα στο κορυφαίο. Στέλιο, συγκινήθηκα λίγο γιατί σκέφτηκα την εκπομπή που κάναμε τότε που ανησυχήσαμε ότι τραυματίστηκε και ότι θα μείνει πόντους 2021. Κορυφαίος ήταν, ξέρεις, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά νιώθεις ότι έχει πάει λίγο ψηλότερα αυτό που βγήκε ο Σακίλ και είπε το πρωί, ότι είσαι πλέον ο Σούπερμαν, είσαι ο καλύτερος όλων.
Κάτι άλλο που είναι ωραίο και σημαντικό και βλέπουμε συνέχεια στα social από το πρωί. Εγώ το πρώτο πράγμα, μόλις άνοιξα το κινητό, το πρώτο story που, που κοίταξα ήταν από ένα site που είδα κορυφαίος ο Αντετοκούμπο και όλα αυτά, ότι κέρδισαν οι Bucks. Είναι ότι συζητάνε όλοι από το που ξεκίνησε και που έφτασε στέλνω. Ναι. Αυτό και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό το ξέρει και ο ίδιος. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Καταρχάς εδώ βλέπουμε το tweet του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος με μία λέξη είπε τα πάντα, απίστευτος, όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν. Λοιπόν, και έχει την φωτογραφία τη στιγμή του πανηγυρισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο τέλος του αγώνα. Ένα παιδί από του ζωγράφου, εκεί γεννήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το τονίζω, για πολλούς και διάφορους λόγους, λοιπόν, που μεγάλωσε αθλητικά, επαγγελματικά στα Σεπόλια, στην ομάδα του φιλαθλητικού, στην Α2 κατηγορία, μια διαδρομή που έκανε άπειρες φορές με τα πόδια, που κοιμόταν στο γυμναστήριο πολλές φορές γιατί ήταν τόσο κουρασμένος, δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει στο σπίτι με τα πόδια και έφτασε λοιπόν να γίνει αυτό που έγινε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Βλέπουμε το tweet του LeBron James, ο οποίος λέει, σου βγάζω το καπέλο, συγχαρητήρια, το πήρες το, δεν λέω την, δεν κάνω τη μετάφραση, λοιπόν, το τιμημένο θα λέγαμε, λοιπόν, με άλλη κατάληξη ή με την ίδια κατάληξη μάλλον. Λοιπόν, και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τονίζει αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, ότι... Πώς ξεκίνησε από παιδί και ακριβώς, παιδιά μεταναστών, λοιπόν, που δέχτηκε τα σχόλια ζήσαν σε του, γειτονιά, που μεγαλώσαν από δύο γονείς με αρχές, αξίες και ιδανικά και είναι τιμή μας που είστε Έλληνες και για τον Γιάννη και για το Θανάση, τον αδελφό του, που λόγω του COVID έμεινε στο σπίτι και δεν μπόρεσε να είναι παρόν στον έκτο τελικό και στη γιορτή που ακολούθησε. Λοιπόν, θα έχουμε να λέμε πολύ καιρό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θα συνεχίσει να γράφει. Ας πάμε όμως, νομίζω, και στην Ολυμπιάδα. Εβδομάδα Ολυμπιακών Αγώνων. Χώρα, ήδη ξεκίνησαν. Μπήκαμε λίγο σε ρυθμό Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, έχουμε μπει σε. Τελικά δεν έγινε, Ματέωση. Ρυθμό από το πρωί. Όχι, αυτό είναι πάντα στο τραπέζι, πραγματικά. Γιατί μέχρι την τελετή έναρξης και δεν ξέρεις και στην πορεία τι μπορεί να γίνει. Αύριο, αν πολλαπλασιαστούν τα κρούσματα ξαφνικά, ανά πάσα στιγμή μπορούν να πούνε σταματάνε εδώ. Ανεξάρτητα σε ποια μέρα θα είμαστε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε ότι στην πρεμιέρα είχαμε αγώνες ποδοσφαίρου. Γυναίκες. Ναι, γυναίκες. Γυναίκες, ναι, βέβαια. Ναι, όλο για άντρες. Το χαμόγελο είναι δικαιολογημένο της ελευθερίας, βέβαια. Και όχι απλά γυναίκες. Βλέπουμε την κορυφαία ομάδα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή στις γυναίκες. Κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών, την Εθνική Βραζιλίας, η οποία έπαιξε σήμερα με την Κίνα. Για κακή της τύχη, η Κίνα συνάντησε τη Βραζιλία στο ντεμπούντο λοιπόν της Ολυμπιάδας και μέτρησε 5 γκολ. Λοιπόν, οι Βραζιλιάνες εύκολα με κορυφαία την περίφημη Μάρτα, τον Μέση της τέλος πάντων Εθνικής Βραζιλίας, κέρδισε εύκολα με 5-0. Είχαμε όμως και αγώνες σήμερα softball. Όπου εκεί είχαμε ένα ρασιτάλ των Ιαπωνέζων, ξανά γυναίκες, για να μην νομίζεις ότι μεροληπτό. Όχι, απλά στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, φαίνεται και με αφορμή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πάντα, να είμαι ανοιχτός στις ωραίες συζητήσεις. Για κάτι που έχει να κάνει με το πώς ξεκινάει ένας μικρός αθλητής από τον αθλητισμό και πώς καταλήγει να γίνεται πρωταθλητής. Πόσο σημαντικό και ενδιαφέρον είναι αυτό, πόσο σημαντικό είναι και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γονιών να αφήσουν τα παιδιά έξω στη γειτονιά, στην αυλή, να ξεκινήσουν από τα απλά πράγματα, από την κίνηση στο δρόμο, ούτως ώστε να αρχίζουν να αποκτούν κάποιες δεξιότητες, να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί η ψυχολογία είναι το παν. Πρέπει να το πιστέψεις για να φτάσει εκεί. Είδα ένα βίντεο κιόλας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συγκεκριμένα που δήλωνε, μικρός ήταν, σε μικρή ηλικία, όπου έλεγε ότι ο στόχος μου είναι να παίξω στο NBA. Χωρίς όμως αυτό. 13, 12. Ναι. Ήταν πολύ μικρός. Χωρίς όμως αυτό, θέλω να σημαίνει ότι πρέπει να μας γίνεται άγχος και να γίνονται πιεστικοί γονείς. Γιατί περισσότεροι γονείς, δυστυχώς, θέλουν να δουν τα παιδιά τους πρωταθλητές. Αυτό έρχεται μόνο του. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Ο πιο σημαντικός ρόλος των γονέων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να πιστέψουν στον εαυτό τους. Και αυτό μετά, αν υπάρχει και το ταλέντο, αν υπάρχουν και κατάλληλες
προδιαγραφές τέλος πάντων για να γίνεις εκεί, θα φτάσεις σε αυτό κάποια στιγμή, στο να γίνεις πρωταθλητής. Οπότε με τις κατάλληλες συνθήκες, σε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως είπαμε, οι γονείς, ο προπονητής, η ψυχολογία. Πόσο σημαντικό το παν είναι αυτό. Πιστεύω ότι είμαστε λίγο πίσω στην Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ. Θεωρώ ότι μένουμε λίγο πίσω. Το πιο απλό, Στέλιο, σου έχει τύχει να ακούσεις. Για τη βοήθεια γενικώς που υπάρχει από είτε το περιβάλλον είτε από. Σου έχει τύχει από να. Από την πολιτεία, ξέρεις. Μπράβο, εκεί θα έρθω. Απογοητεύεται ο κόσμος γιατί δεν βλέπει αυτό που θέλει είτε σε συνθήκες προπόνησης είτε. Στέκεται στις συνθήκες, το πόσο βοηθάει η πολιτεία, στο πόσο βοηθάει ένας, στο πόσο βοηθάει ο άλλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν βοηθάει στο να πάμε μπροστά. Όποιος είναι να πάει, σίγουρα η οικονομική ενίσχυση και η βοήθεια από κάποιον είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί καλός ή κακός, όπως και να το κάνουμε, όλα χρειάζονται. Είναι έξοδα το να κάνεις πρωταθλητισμό, θέλει παραπάνω, έχει απαιτήσεις. Αλλά δεν είναι ωραίο να στεκόμαστε στο αν μας βοηθάει η πολιτεία και ποιος μας βοήθησε και ποιος δεν μας βοήθησε. Αυτό μας πάει πίσω. Βλέπουμε έτσι στο εξωτερικό πώς διαφορετικά δουλεύουν, οπότε πιστεύουμε και απλά πάμε προς τον στόχο μας. Να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας και εδώ αξίζει να επαναλάβουμε μια φράση του Γιάννα Αντετοκούνμπο μετά το παιχνίδι χτες προς όλο τον κόσμο, γιατί απευθύνθηκε και στους Έλληνες που τον υποστήριξαν σε αυτό το διάστημα της προσπάθειάς του. Συνεχίστε να ονειρεύεστε. Είναι δωρεάν. Συνεχίστε να ονειρεύεστε. Μη σταματήστε ποτέ να πιστέψετε στα όνειρά σας. Και η βάση γι' αυτό είναι η πίστη στο είναι να πας εκεί. Ακριβώς, πρέπει ακριβώς. Να το πιστέψεις ότι μπορείς να πας. Ακριβώς. Αυτή είναι και η συμβουλή της ημέρας. Στον δρόμο. Να πιστεύουμε, πέρα από το να απολαμβάνουμε, εκεί είμαστε στο fitness πιο πολύ. Οπότε, αν θέλουμε να πάμε σε έναν μεγάλο στόχο, σε ένα μεγάλο όνειρο, είναι να το πιστέψουμε. Να το πιστέψουμε, ακριβώς. Στον δρόμο του πρωταθλητισμού. Και η Sport Life, σιγά-σιγά, με όλα τα θέματα που σας παρουσιάζει. Μείνετε κοντά μας. Μην φύγετε, ακολουθούν τα βίντεο με τα αστεία στιγμιότυπα από όλα τα σπορ. Εμείς αύριο... Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα. Step back.